την προσωρινή κράτηση του γιατρού και του εμβριολόγου της μονάδας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, της γραμματέα καθώς και μιας 28χρονης ακόμα ρουμανικής καταγωγής, αποφάσισαν στις 3.30 τα χαράματα της Δευτέρας οι εισαγγελικές αρχές στα Χάνια. Υπερασπίζομαι έναν διακεκριμένο βιολόγο-εμβριολόγο που 13 χρόνια στην στενή και ιδιαίτερα απαιτητική κοινωνία των Χανίων, χέρι εκτιμήσεως πολύ υψηλής και όπως επίσης χέρι και εκτιμήσεως διεθνώς, διότι έχει καταφέρει με την επιστημοσύνη του να αποκτήσουν παιδιά, πολλά ζευγάρια τα οποία είχαν αδυναμία και είχαν αποτύχει σε 5 και πλέον εξωσωματικές, και ξαφνικά από ένα σενάριο της αστυνομίας βρίσκεται κρατούμενος αυτή τη στιγμή. Η μαραθώνια διαδικασία των απολογιών είχε ξεκινήσει στις 7 το πρωί της Κυριακής, ενώ 4 ακόμα που δεν εργάζονταν άμεσα στο κέντρο αφέθηκαν ελεύθερες με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση. Συνήγορος μας έκτισε το κατηγορητήριο. Υπάρχει ικανοποίηση. Ουσιαστικά δεν είχε καμία γνώση αναφορικά με οποιαδήποτε ενδεχομένως πράξη προκύψει στο μέλλον. Όσον αφορά τις δύο εντολές μου, οι οποίες και οι δύο αφέθησαν ελεύθερες με περιοριστικούς όρους, συν ότι κι άλλες δύο κατηγορούμενες αφέθηκαν ελεύθερες με περιοριστικούς όρους, είναι ένα σημάδι που αποτελεί μια ισχυρή ένδειξη ότι το κατηγορητήριο αποδυναμώνεται σε έναν βαθμό και αποτελεί μια υποθήκη, ας το πω έτσι, ότι στη συνέχεια αυτής της δίκης τα πράγματα θα μπουν στη σωστή τους διάσταση. Το βαρύ κατηγορητήριο για τους κατηγορούμενους αφορά στα αδικήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, εμπορία ανθρώπων, μεσολάβηση σε υιοθεσία ανηλίκου κατ' επάγγελμα, παραβάσεις του νόμου περί εφαρμογής της ιατρικός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, πλαστογραφία, διατάραξη οικογενειακής τάξης, απάτη και σωματική βλάβη. Αποκορύφωμα των κατηγοριών είναι το εμπόριο ανθρώπων. Να σας πω ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν γνωρίζει σχεδόν καμία από τις κοπέλες αυτές που εμφανίζονται αυτές οι δήθεν ταλαιπωρημένες γυναίκες να μένουν σε βίλες με πισίνες, να απολαμβάνουν ακόμα και οδηγών που τις μεταφέρουν όπου θέλουν, να είναι ντυμένες στην τελευταία λέξη της μόδας. Ορισμένες από αυτές που έχουν και αρκετά παιδιά, μία έχει 3 παιδιά, μαζί με τα παιδιά της είναι στους χώρους αυτούς. Άλλη κατηγορία που αφαιρέθηκε είναι της εγκληματικής οργάνωσης. Πραγματικά δεν υπάρχει τίποτα που να συνιστά αυτό το αδίκημα. Πράγματι είναι μια απόφαση που αστογραφήθηκε για μια περίπτωση όπου είχε ένα ζευγάρι είχε ζητήσει να αποκτήσει ένα παιδί. Προϋποτίθεται ότι υπάρχει μια διαδικασία. Σε μια στιγμή η δικαστική απόφαση καθυστερούσε και έχαναν τις προθεσμίες και θα έχαναν το παιδί. Και πράγματι μια υπάλληλος διόρθωσε μια απόφαση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί να αποδοθεί σε 8 ανθρώπους. Ο 73 ετών Χανιώτης γιατρός, ιδρυτής και διαχειριστής της κλινικής, κατηγορείται ότι κατήφθηνε και επόπτευε τη νομική διεκπαιρέωση των προγραμμάτων παρένθετης μητρότητας, ενώ φέρεται να καθοδηγούσε τα υπόλοιπα μέλη προκειμένου να εναρμονίσουν τα στοιχεία που θα περιλαμβάνονταν στην εκάστοτε απόφαση με την ακολουθούμενη από το κέντρο διαδικασία. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο 44χρονος εμβριολόγος, ο οποίος φέρεται να ενεργούσε ιατρικές πράξεις και να προέβαινε σε παραποιημένες καταχωρήσεις των οοληψιών στο Μητρό Οδοτριών. Τα οάρια τα λαμβάνει με ευτήρας γυναικολόγος, χειρουργός. Του παραδίδουν δηλαδή ένα κωδικό με τα οάρια. Και αυτός προσπαθεί να πολλαπλασιάσει τα οάρια, γιατί αν δεν πολλαπλασιαστούν τα οάρια με την επιστημοσύνη του, δεν μπορεί να κυοφορήσει μια γυναίκα. Υπάρχει το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Δεν έχει βρεθεί ούτε ευρώ σε κανένα λογαριασμό. Ο δε τρόπος ζωής όλων, μιλάω και για τους υπολείπους, ήταν μετρημένος τρόπος, αλλά ειδικά για τον εντολέα μου, έχουν μια πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία. Δεν έχει κανένα λόγο. Προφυλακιστέα είναι επίσης και η 41 ετών υπάλληλος γραφείου, καθώς και η 28 ετών από τη Ρουμανία, με την κατηγορία ότι εντόπιζε ευάλωτες αλλοδαπές και Ελληνίδες γυναίκες, ενώ φέρεται να οργάνωνε τη μεταφορά τους στην Κρήτη. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι υπόλοιποι 4. Στο κατηγορητήριο συμπεριλαμβάνεται ακόμα μια γυναίκα που γέννησε πριν από λίγες ημέρες, ωστόσο οι κατηγορίες σε βάρος της είναι πλημεληματικές.